Πολλοί παράγοντες της διαδικτυακής διαφημιστικής βιομηχανίας συλλέγουν πληροφορίες για εμάς από διάφορες τοποθεσίες, όπως περιήγηση στο διαδίκτυο, συνδεδεμένες συσκευές και κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Όταν συνδυάζονται τα δεδομένα αυτά, παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των φυσικών προσώπων, αποκαλύπτοντας τι κάνουμε στην καθημερινότητά μας, τις μυστικές επιθυμίες μας και τις πιο ευάλωτες στιγμές μας. Πώς αποκαλύπτουμε προσωπικά δεδομένα χωρίς να το συνειδητοποιούμε? Όταν δεν έχουμε ενεργοποιήσει τις ρυθμίσεις απορρίτου στα κοινωνικά δίκτυα που χρησιμοποιούμε, οποιοδήποτε έχει πρόσβαση στα προσωπικά μας δεδομένα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να προστατεύουμε τις πληροφορίες μας, έχοντας το προφίλ μας ιδιωτικό. Μέσω φωτογραφιών ή βίντεο που ανεβάζουμε στο διαδίκτυο μπορεί να αποκαλύπτουμε προσωπικά μας στοιχεία. Μια φωτογραφία μπορεί να αποκαλύπτει την περιοχή που ζούμε, ακόμα και τη διεύθυνσή μας, τους χώρους που συχνάζουμε, το σχολείο που πηγαίνουμε και πολλά άλλα. Μέσω σχολείων ή φωτογραφιών ή βίντεο που μας αφορούν και κοινοποιούνται από τρίτους. Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών μας Δεδομένων ορίζει ότι δεν έχουμε δικαίωμα να αναρτούμε φωτογραφίες ή βίντεο άλλων, αν δεν έχουμε πρώτα εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή τους. Μέσω εφαρμογών που κατεβάζουμε. Οι εφαρμογές δεν είναι δωρεάν. Τις πληρώνουμε ακριβά παραχωρώντας δεδομένα μας. Κάθε φορά που χρησιμοποιούμε εφαρμογές, προσφέρουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τα ενδιαφέροντα, τις συνήθειες και τη συμπεριφορά μας. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση προφίλ των καταναλωτών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στοχευμένη διαφήμιση, αλλά μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε διακρίσεις, χειραγώγηση και εκμετάλλευση.